Κύριε Παπαγιάννη, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, χαιρετίζει την απόψινή εκδήλωση. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και πολύ πιεστικών καταστάσεων δεν μπορεί να είναι εδώ. Είναι βεβαίως όχι με τη φυσική του παρουσία, αλλά και με συμβολικό τρόπο και επί της ουσίας είμαστε στη σκέψη του. Επίσης, θέλω να μεταφέρω την εκτίμηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γιατί ο κύριος Θόδωρος Παπαγιάννης, εκτός των λόγων που όλη η Ελλάδα έχει, για μας υπάρχουν και ιδιαίτεροι δεσμοί και ιδιαίτεροι λόγοι. Πρέπει επίσης, κύριε Πρόεδρε της Πανεπιρωτικής Συνομοσπονδίας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταφέρω και την ικανοποίηση του Πανεπιστημίου ότι φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να ανοίγουμε ένα δεύτερο κύκλο αυτή τη χρονιά σε, είναι γνωστό, εξαιρετικά χαλεπέστατους καιρούς. Καιρούς όπου ο πολιτισμός είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται όσοι ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο. Σήμερα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους ομιλητές και από την ειδικότητά του ή από την ευαισθησία του ο καθένας θα λέγαμε ότι είναι ομιλητές αντιπροσωπευτικοί για να μεταφέρουν σε μας σήμερα την συγκίνηση που προκαλεί στον κάθε ένα από μας το έργο του Θόδωρου Παπαγιάννη. Γιατί αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η τέχνη του Θόδωρου Παπαγιάννη σημαίνει, ότι δηλαδή μέσα στην ίδια την οντολογία της έχει καταγραφεί η χειρονομία να συναντηθεί και να επικοινωνήσει, και όχι μόνο με εμάς, θα έλεγα, με τον άνθρωπο κάθε εποχής. Ο κόσμος του βγαίνει από τη βαθιά, από την πιο βαθιά ρίζα της επικοινωνίας, από εκείνη που φτιάχνει την συμβολική γλώσσα. Απεικονίζει την αρχιετυπική μνήμη, λαϊκή και αστική, ελληνική και μεσογειακή, μέσω μιας εξπρεσιονιστικής καταγραφής που συμπυκνώνει σε μεγεθυμένα ιδεογράμματα την πολιτισμική μας εμπειρία. Δημιουργεί μια συμβολική γλώσσα που αποσπά από την ύλη το νόημα και αποτινάσει από την ύλη τη δισκαμψία που της έχει δώσει ο δικός μας επικοινωνιακός και σημασιακό, το δικό μας σύγχρονο σημασιακό και επικοινωνιακό σύστημα. Οι χειρονομίες του ανθρώπου και καλλιτέχνη Παπαγιάννη έχουν το εύρος της ιστορίας και των τόπων. Τα αποτελέσματα μόλις που είμαστε σε θέση να υποψιαστούμε, όπως και πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ουσιαστική του συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την ίδρυση του Μουσείου Θόδωρος Παπαγιάννης στο Ελληνικό, αλλά και την εφαρμοσμένη ουμανιστική πατριδογνωσία που διαμηνύουν τα έργα του σε δημόσιους χώρους, και θα ξεχωρίσω να αναφέρω αυτά τα οποία συνιστούν καθημερινή αγωγή ιστορίας και πολιτισμού στην πόλη των Ιωαννίνων. Είναι το μνημείο για τα θύματα του Πολυτεχνείου, το μνημείο για τον ανώνυμο δάσκαλο, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω και να μην αναφέρω την καταπληκτική έμπνευση και εκτέλεση, σύνθεση, έμβλημα στην είσοδο του κάμπου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ένα ακόμα καθημερινό μάθημα αισθητικής αγωγής προς όλους μας και μάλιστα ιδιαίτερα προς τους φοιτητές μας που φτάνουν στο Πανεπιστήμιό μας από όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγιάννη.